Εσείς χρησιμοποιείτε πλαστικό χρήμα για τις συναλλαγές σας? Μετρείτε και κέρματα. Δεν είστε δηλαδή από αυτούς που χρησιμοποιούν κάρτα να συμμετέχετε στις κληρώσεις που γίνονται? Όχι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση για να μπορεί κανείς για να μην αποκρύβονται χρήματα κτλ. Είναι και για φορολογικούς λόγους. Τώρα πια λέει θα πρέπει να φαίνονται και ηλεκτρονικά. Στους νεότερους ναι. Εγώ θα μπορούσα να μην. Έτσι, αλλά παρόλα αυτά χρησιμοποιώ. Γιατί είναι και κάτι άλλο, είναι και μια ασφάλεια. Τελικά κοιτάξτε μας, έχουν δεμένους. Έτσι, δεν γίνεται διαφορετικά. Χρησιμοποιώ γιατί πιστεύω είναι καλό για τη φορολογία και αυτά. Είναι μια συνήθεια που όσοι δεν έχετε θα πρέπει να αποκτήσετε, αφού έτσι χτίζετε το αφορολόγητο για όσους το δικαιούνται. Ενώ οι υπόλοιποι στην εκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2018, αν δεν καλύψουν το απαιτούμενο ποσό σε δαπάνες με πλαστικό χρήμα, κινδυνεύουν με φορολόγηση 22%. Αναγκαστικά με κάρτες και πολλές φορές στα μαγαζιά έχω το πρόβλημα ότι δεν έχουν κάρτα. Μερικοί δεν έχουν κάρτα και... Άρα μετρητά δεν έχετε συνήθως στην τσέπη σας, προτιμάτε το πλαστικό? Ναι, το πλαστικό, ναι. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια ή πάντα? Τώρα τελευταία που μπήκε στη ζωή μας η κάρτα. Πριν είχαμε μετρητά και μπορούσαμε καλύτερα να τα υπολογίσουμε νομίζω με τα μετρητά που είχαμε. Ναι, τώρα ξοδεύετε περισσότερα? Ξοδεύουμε γιατί με την κάρτα δεν πιάνεις τα χρήματα στα χέρια σου, σου φεύγουν ψηλά, δεν έχουμε καθόλου, τα έχουμε ξεχάσει τα κέρματα. Σου φεύγουν τα χρήματα χωρίς να τα βλέπεις, με αυτόν τον τρόπο. Αναγκάζομαι να χρησιμοποιήσω, γιατί έχω και κάποιες δεσμεύσεις. Εάν δεν χρησιμοποιήσω πλαστικό, θα έχω τις επιπτώσεις μου. Αλλά δεν γουστάω καθόλου το πλαστικό χρήμα. Θέλω χρήμα να το βλέπω. Καταλάβατε. Και να ξέρω τι μου γίνεται. Και όχι να με κοροϊδεύουνε, γιατί ουσιαστικά παίζει παιχνίδι εδώ. Αν λοιπόν δεν έχει πιαστεί ο στόχος σε πλαστικό χρήμα, θα επιβάλλεται έξτρα φόρος. Η κυβέρνηση πρέπει να μειώσει το ΦΠΑ, ούτως ώστε να μην έχει κίνητρα να φοροδιαφεύγει ο πολίτης και να παίρνει τους φόρους κατευθείαν από το πλαστικό χρήμα. Από τότε που είπαν ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε κάρτα για το αφορολόγητο, ενώ πρώτα δεν ενδιαφερόμουν, τώρα άρχισα να ενδιαφέρομαι. Πολλοί δεν είχαν καν κάρτα. Μπράβο. Πήγαιναν με το βιβλιάριο. Αυτό είναι στους ανθρώπους τους μεγάλους, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι πολύπλοκοι, ότι δεν ξέρουν να τα κάνουν πέρα. Ότι και ότι εγώ είμαι μικρούλα, αλλά έχω μια κάποια γνώση. Αλλά τα capital control και μετά τη χρησιμοποιείτε περισσότερο. Αγάπη, περισσότερο και περισσότερος κόσμος. Στόχος του Υπουργείου είναι όλες οι συναλλαγές να περνούν από κόσκινο και να μην φοροδιαφεύγει κανείς.